Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας μουσικός. Έλεγαν πως η φωνή του είχε μαγικές δυνάμεις. Γλυκιά σαν το μέλι, ζεστή σαν το χρυσάφι, πιο δυνατή και από το δυνατότερο μέταλλο. Γύτευε τις καρδιές των θνητών και μπορούσε να μαλακώσει και τον πιο σκληρό καρδό άνθρωπο. Σαν έπιανε τη λύρα του Ορφέας και άγγιζε τις χορδές της, ο Λύκος βάδιζε συντροφιά με το πρόβατο και η Αλεπού μαζί με το λαγό. Σαν έπαιζε τη λύρα του, τα νερά των ποταμών άλλαζαν τη φορά τους για να ακούσουν, ως και οι πέτρες σηκώνονταν από το χώμα και σάλευαν. Έλεγαν πως μέχρι και οι ίδιοι οι θεοί μερικές βραδιές έσκυβαν από τα παλάτια τους στον Όλυμπο για να ακούσουν το τραγούδι του. Όμως ο Ορφέας δεν ήταν θεός, αλλά ημίθεος. Μητέρα του ήταν πράγματι η Καλλιόπη, η μούσα της ποίησης και της ρητορικής. Πατέρας του όμως ήταν ένας θνητός, ο Έαγρος, βασιλιάς της Θράκης. Όταν γεννήθηκε ο Ορφέας, ο Απόλλωνας, θεός του φωτός και προστάτης των ποιητών, έβαλε δίπλα στο λίκνο του μία λύρα. Δεν ήταν μία οποιαδήποτε λύρα, ήταν μία λύρα μαγική, με ξεχωριστές δυνάμεις και είχε 9 χορδές, 9 προς τιμήν των 9 μουσών. Το ξεχωριστό αυτό δώρο πυροδότησε μία φήμη. Λες το νεογέννητο παιδί να είναι στην πραγματικότητα γιος του ίδιου του Απόλλωνα? Ο Ορφέας μεγάλωσε με τη συντροφιά των μουσών. Όλες μαζί πήραν το νεαρό αγόρι υπό την προστασία τους και του δίδαξαν να παίζει μουσική, να γράφει, να συνθέτει και να τραγουδά. Ο Ορφέας μάθαινε γρήγορα. Από την παιδική του ηλικία έκανε τα δέντρα των αρχαίγονων δασών να λυκνίζονται στους ρυθμούς του. Οι αρχαίες βελανιδιές της Ελλάδας δεν λησμόνησαν τη μουσική του ποτέ. Κάποιες μάλιστα μένουν αιώνια παγωμένες στην κίνηση του τελευταίου του χορού. Η ακαταμάχητη μουσική του υμνούσε τη δημιουργία του κόσμου και την καταγωγή ανθρώπων και θεών. Παρέσυρε γλυκά την ανθρωπότητα μακριά από τη ζώδη της φύση και την οδηγούσε σε μια ευγενέστερη πολιτισμένη ζωή. Καθώς μεγάλωνε ο Ορφέας, μεγάλωνε και το ταλέντο του. Σαν νέος όμως λαχταρούσε την περιπέτεια, ονειρευόταν μέρη μακρινά και λαμπρά κατορθώματα, έτσι ξεκίνησε να ταξιδέψει στον κόσμο. Όπου κι αν βρέθηκε, οι άνθρωποι τον υποδέχτηκαν με τιμές. Άνδρες και γυναίκες τον καλωσόριζαν με γυρλάντες από λουλούδια και έπεφταν στα πόδια του. Ένα πρωινό έφτασε στη Θεσσαλία και εκεί άκουσε πως κάποιος Ιάσονας ξεκινούσε μία εκστρατεία προκειμένου να ανακτήσει ένα μοναδικό αντικείμενο, το χρυσό μάλο δέρας. Το δέρας αυτό δεν ήταν παρά το πέλος ενός φτερωτού κρυαριού που ονομαζόταν χρυσόμαλο. Κρεμόταν για πολλά χρόνια από μία βελανιδιά σε ένα ιερό άλσος που βρισκόταν στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Κολχίδα. Ο Ορφέας μαγεύτηκε από την ιστορία του χρυσόμαλου δέρατος και αποφάσισε να γράψει ένα τραγούδι γι' αυτό. Πώς και βρισκόταν το μυστηριώδες αυτό δέρας εκεί, στην άκρη του κόσμου, τόσο μακριά από την Ελλάδα? Όπως πληροφορήθηκε, αυτό συνέβη ως αποτέλεσμα μιας συνηθισμένης οικογενειακής διαμάχης. Δύο μικρά παιδιά, ο Θρίξος και η Έλλη, ήταν αδέλφια και θύματα μιας σκληρής και εκδικητικής μητριάς. Η δεύτερη σύζυγος του πατέρα τους τόσο πολύ τα μισούσε, ώστε προκειμένου να τα ξεφορτωθεί, μηχανοράφησε πείθοντας τον ίδιο τους τον πατέρα να τα θυσιάσει. Ο Φρίξος και η Έλλη παρακάλεσαν το Δία να τους βοηθήσει να δραπετεύσουν. Συγκινημένος από τις οικεσίες τους, ο άρχοντας του Ολύμπου αποφάσισε να σπεύσει σε βοήθειά τους, στέλνοντάς τους το φτερωτό του κρυάρι με το χρυσό δέρμα και τα χρυσά κέρατα. Τα δύο αδέλφια ανέβηκαν στο κρυάρι και εκείνο ξεκίνησε για την Κολχίδα. Κατά τη διάρκεια της πτήσης τους όμως, η Έλλη από περιέργεια έγειρε υπερβολικά και έπεσε στο νερό, εκεί που ξεκινά η Μαύρη Θάλασσα. Το στενό αυτό σημείο ονομάστηκε έκτοτε προς τιμήν της Ελίσποντος.
Όταν έφτασε επιτέλους στην κολχίδα ο Φρίξος, θυσίασε το κρυάρι προς τιμήν του Δία και έπειτα κρέμασε το χρυσό δέρας σε μια ιερή βελανιδιά. Δεν θα ήταν δύσκολο να κατεβάσει κάποιος το δέρας από το δέντρο. Ο βασιλιάς όμως του τόπου εκείνου είχε βάλει έναν τρομερό δράκο να το φυλάει. Οι φλόγες της ανάσας του έκαιγαν όποιον προσπαθούσε να του πλησιάσει. Ο Ιάσονας όμως δεν φοβόταν ούτε δράκους, ούτε κανένα άλλο διαβολικό πλάσμα. Ήταν μόλις 20 χρόνων και στην ηλικία αυτή οι άντρες είναι ατρόμητοι. Τίποτα δεν θα τον εμπόδιζε να αναζητήσει το θρυλικό δέρας. Κινδύνευε ένα βασίλειο και μάλιστα όχι οποιοδήποτε βασίλειο, το δικό του. Αν επέστρεφε με το χρυσό μαλλοδέρας, θα κέρδιζε το θρόνο. Ο Ιάσονας γνώριζε πως όποιος κι αν είχε προσπαθήσει να το αποκτήσει είχε χαθεί. Ήταν ένα ρήψο κίνδυνο ταξίδι γεμάτο κινδύνους. Ο Ορφέας εν γνώση των κινδύνων αυτών προσέφερε τις υπηρεσίες του στον Ιάσονα. Στην αρχή ο Ιάσονας ήταν διστακτικός. Τι βοήθεια θα του παρήχε ένας μουσικός ή ακόμα χειρότερα ένας ποιητής? Εκείνος χρειαζόταν έναν στρατιώτη ή έστω έναν έμπειρο πλοηγό. Ο Ορφέας επέμεινε. Εξήγησε πως η λύρα του, δώρο του Απόλλωνα, θα συντρόφευε τους κοπηλάτες και οι στίχοι του θα ζωντάνευαν τα πνεύματα των συντρόφων του στις στιγμές της απελπισίας. Έτσι ο Ιάσονας συμφώνησε να τον πάρει μαζί του. Τώρα το μόνο που χρειάζονταν ήταν ένα πλοίο. Αυτό ήταν η Αργό που έφερε το όνομα του κατασκευαστή της, του Άργου. Ήταν τεράστιο πλοίο. Και το πλήρωμά του αποτελείται από τους σπουδαιότερους ήρωες και πρίγκιπες που είχαν έρθει από όλη την Ελλάδα για να συμμετάσχουν στην εκπληκτική αυτή περιπέτεια. Ο Ιάσονας διάλεξε 52 από τους καλύτερους. Αυτοί ήταν οι Αργοναύτες. Η Αργό ξεκίνησε το μεγάλο της ταξίδι. Ένα ταξίδι από το οποίο κανείς δεν θα είχε επιστρέψει αν δεν συμμετείχε σε αυτό ο Ορφέας. Όλοι θα θυμούνταν την παρουσία του θαυμάσιου μουσικού και τα πολλά του κατορθώματα θα έμεναν και αυτά αιώνια στη μνήμη. Από την πρώτη στιγμή μέχρι και το τέλος του ταξιδιού, οι χορδές της λύρας του γαλήνευαν την ανταργιασμένη θάλασσα. Ηρεμούσαν την οργή του πληρώματος, έδιναν ρυθμό στους κοπηλάτες, ενώ την ίδια στιγμή οι στίχοι του τους ενθάρρυναν. Ο Ορφέας μπόρεσε να κάνει τις βροντερές συμπληγάδες να ανοίξουν. Σαν έκλεισαν και φυλάκισαν το πλοίο, απειλώντας να το συντρίψουν. Μάγεψε ως και τον τερατώδη δράκο που φιλούσε το χρυσό μαλλοδέρας. Οι περιπέτειές τους όμως δεν είχαν τελειώσει. Οι Αργοναύτες είχαν πάρει πια το δρόμο της επιστροφής. Η νύχτα έπεφτε, η Αργό έπλεε και μπροστά τους εμφανίστηκε ένα άγνωστο νησί. Άγριος άνεμος σηκώθηκε και η θάλασσα άρχισε να φουρτουνιάζει. Ξαφνικά μια συντροφιά εθέριων, πανέμορφων κοριτσιών αναδύθηκε από τα νερά. Κολύμπησαν απαλά γύρω από το πλοίο και άρχισαν να τραγουδούν. Το τραγούδι τους ήταν παράξενο, έμοιαζε με αργόσυρτο μυρολόι. Οι φωνές τους υψώθηκαν στον ουρανό, τυλίγοντας τα βραδινά αστέρια. Πριν το καταλάβουν καλά-καλά οι ναυτικοί, είχαν μαγευτεί από το ξόρκι τους, έτοιμοι να πηδήξουν στη θάλασσα για να ενωθούν με αυτά τα διαβολικά πλάσματα που ήταν γνωστές ως σιρήνες. Αν και είχαν όψη πανέμορφοι και μαγευτικοί, οι σιρήνες ήταν κακόβουλα όντα. Μισές γυναίκες και μισές ψάρια ζούσαν μόνο όσο η φωνή τους είχε τη δύναμη να κάνει τους θνητούς να ξεστρατίζουν από τη ρότα τους. Εκεί ήταν που επενέβη ο Ορφέας. Πιάνοντας τη λύρα του, άρχισε κι αυτός να τραγουδά. Και τόσο όμορφο και αγνό ήταν το τραγούδι του που σκέπασε τις φωνές των σιρήνων. Οι σιρήνες έμειναν κατάπληκτες. Σώπασαν και έπειτα από λίγο εξαφανίστηκαν. Η Αργό είχε σωθεί. Όσο για τις σιρήνες, λένε πως τόσο πολύ θύμωσαν που ξεπέρασε το τραγούδι τους ο Ορφέας, ώστε αυτοκτόνησαν.
Ωστόσο, δύο από αυτές βρίσκονταν ακόμα εκεί, μερικές γενιές αργότερα, όταν από τα νερά αυτά πέρασε ο Οδυσσέας. Η επική εκστρατεία για το Χρυσό Μαλουδέρας είχε τελειώσει, όμως ο Ορφέας συνέχισε τις περιπλανήσεις του. Πήγε στην Αίγυπτο, όπου μαθήτευσε κοντά στους ιερείς της Μέμφυδας. Έμεινε εκεί 20 ολόκληρα χρόνια. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αίγυπτο, ο Ορφέας μοιήθηκε σε τελετές που του ήταν καινούργιες, αφιερώθηκε στις νέες θεότητες, δίχως όμως ποτέ να απορρίψει τους Ολύμπιους θεούς. Με βάση την νεοαποκτηθήσα του γνώση, ο Ορφέας ενέπνευσε ένα νέο κίνημα που είχε σχεδόν θρησκευτικές προεκτάσεις. Συμβούλευε τους ακόλουθούς του, οι οποίοι γίνονταν κάθε μέρα και περισσότεροι, να απέχουν από την κρεοφαγία. Η σύσταση αυτή ήταν πρόκληση για τους θεούς. Ο Προμηθέας, ο επαναστάτης Τιτάνας, είχε καταδικάσει το ανθρώπινο γένος να τρώει κρέας προκειμένου να επιβιώσει. Η ανθρωπότητα έτσι κατέστη υποτελή στην πείνα και το θάνατο εξαιτίας των πράξεων του Προμηθέα. Αρνούμενος να καταναλώσει νεκρά ζώα, ο Ορφέας καταργούσε τη διαδικασία του θανάτου και ταυτόχρονα υπονόμευε ολόκληρο το πολιτικο-θρησκευτικό σύστημα που είχαν εγκαθιδρύσει ο Ζεύς και ο Προμηθέας. Κατέληγε μια συγκεκριμένη μορφή επικοινωνίας που πάντοτε υπήρχε ανάμεσα στους θνητούς και τους θεούς. Ωστόσο, ήταν η συνάντησή του με την όμορφη Ευρυδίκη που θα έκανε τον Ορφέα να βαδίσει στην κόψη του ξηραφιού και να προκαλέσει τη μοίρα. Κάποιο πρωινό, ο Ορφέας περπατούσε στην άκρη ενός δάσους. Ο ήλιος έλαμπε και ο ουρανός είχε ένα μεθυστικό, γαλάζιο χρώμα. Εκεί αντίκρισε την Ευρυδίκη. Η Ευρυδίκη ήταν δριάδα, μία από τις νύμφες που ζουν στα δέντρα, στα άλση και τα δάση. Ήταν η χάρη και η ομορφιά αυτοπροσώπος. Για τον Ορφέα, που μέχρι τότε είχε επιδείξει σχετικά μικρό ενδιαφέρον για τα θέλγητρα των γυναικών, ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Η Ευρυδίκη ήταν ό,τι ονειρευόταν όλη του τη ζωή. Ήταν το άλλο του μισό, η ενσάρκωση των πόθων του, το τραγούδι που δεν είχε τραγουδήσει ποτέ. Όταν ο Ορφέας τη ζήτησε σε γάμο, η Ευρυδίκη δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά, δέχτηκε αμέσως. Ο Ορφέας κάλεσε όλους τους θεούς και τις θεές στο γάμο και την ημέρα της τελετής ήταν όλοι παρόντες. Κατά τη διάρκεια του γλεντιού όμως, ένα πολύ παράξενο πράγμα συνέβη και πέρασε απαρατήρητο. Αν και δεν φυσούσε ούτε το παραμικρό αεράκι, η φλόγα ενός δαυλού άρχισε να τρεμοπαίζει. Ο δαυλός ήταν του Ημένεου, του θεού τελετάρχη των γαμήλιων τελετών. Η φλόγα τρεμόπαιξε και έσβησε. Ένας κακός ιονός. Πολλοί μήνες πέρασαν και η Ευρυδίκη με τον Ορφέα ήταν ευτυχισμένη. Η αγάπη τους δυνάμωνε ολοένα, ώσπου μια μέρα συνέβη ένα τρομερό γεγονός. Ο Ορφέας καθόταν στη σκιά μιας μεγάλης βελανιδιάς και συνέθετε ένα ποίημα. Σε ένα διπλανό λιβάδι χόρευαν οι νύμφες. Όλοι ήταν ξένιαστοι και χαρούμενοι. Η Ευρυδίκη άκουσε το κελάρισμα ενός μικρού ριακιού και ξεστράτησε. Ξάπλωσε στις ανεμόνες. Μόλις που την είχε πάρει ο ύπνος, όταν από το σημείο εκείνο πέρασε ένας νεαρός βοσκός, ο Αριστέος. Μαγεύτηκε από την ομορφιά της νεαρής γυναίκας. Πλησίασε και έσκυψε για να τη δει καλύτερα. Όταν όμως πήγε να την αγκαλιάσει, η Ευρυδίκη ξύπνησε και έβαλε τις φωνές. Πανικόβλητη, πετάχτηκε επάνω και έτρεξε προς τα χωράφια. Η Ευρυδίκη ήταν σε κατάσταση πανικού και στη βιασύνη της να ξεφύγει δεν είδε το φίδι που βρισκόταν κουλουριασμένο στο μονοπάτι της. Αστραπιαία η οχιά την άχτηκε και τη δάγκωσε στον αστράγαλο. Η Ευρυδίκη παραπάτησε και κατέρευσε μέσα στα χωράφια. Όταν την βρήκε ο Ορφέας,
ήταν ήδη νεκρή. Η κραυγή του πόνου που άφησε ο Ορφέας έκανε τις νύμφες να το σκάσουν τρομαγμένες και τα δέντρα να ρηγήσουν. Απελπισμένος ο Ορφέας δεν μπορούσε να δεχθεί το χαμό εκείνης που αγαπούσε πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο. Ο θάνατος του είχε πάρει την Ευρυδίκη, όμως εκείνος θα την άρπαζε από τα χέρια του ίδιου του θανάτου. Τόλμησε λοιπόν να πράξει αυτό που κανείς θνητός δεν είχε διανοηθεί ποτέ. Θα πήγαινε ως τον κάτω κόσμο, ως το σκοτεινό βασίλειο από το οποίο ποτέ κανείς δεν είχε επιστρέψει. Ο Ορφέας πήρε τη λύρα του και ξεκίνησε την αναζήτηση. Πέρασε δύσβατα, εγκαταλελειμμένα μέρη, ρυπαρές, ελώδεις πεδιάδες και αχανείς λίμνες που ανέδιδαν θυάφη. Ήταν ένα δύσκολο ταξίδι, όμως το τέλος έφτασε στα γεμάτα δυσοδεία βαλτοτόπια του ποταμού Αχέροντα, που λίγο μετά κατέληγε στην τρομερή Στίγα. Εκεί, μέσα στη σκοτεινιά, είδε ο Ορφέας το γεροχάροντα να πλησιάζει με τη βάρκα του. Ο Ορφέας έβγαλε τη λύρα του και τραγούδησε. Πρώτα μπροστά στο βλοσιρό βαρκάρι της Στίγας και ύστερα μπροστά στον Κέρβερο, το σκυλί με τα τρία κεφάλια, φύλακα της πύλης του κάτω κόσμου. Τόσο όμορφη, τόσο τέλεια και τόσο συγκινητική ήταν η μουσική του, που μάγεψε Χάροντα και Κέρβερο και τον άφησαν να περάσει. Ο Ορφέας κατέβηκε ακόμα βαθύτερα στον κόσμο των νεκρών. Ώσπου τελικά στάθηκε μπροστά στους άρχοντες του κάτω κόσμου, τον πανίσχυρο Άδη και τη σύζυγό του, τη βασίλισσα Περσεφόνη. Ο Ορφέας υποκλήθηκε ταπεινά και για μία ακόμη φορά άγγιξε τις χορδές της λύρας του, τραγουδώντας το θλιμμένο του μυρολόι. Έστρεψε το μελαγχολικό του βλέμμα στην Περσεφόνη. Ήξερε καλά πως η ιστορία της ήταν, όπως και η δική του, μία ιστορία αποχωρισμού. Είχε και εκείνη υποφέρει πολύ όταν ο Άδης την είχε πάρει από τη μητέρα της για να την φέρει στον κάτω κόσμο. Το τραγούδι του Ορφέα είχε μία απόκοσμη επιρροή σε εκείνους που ήταν αιώνια καταδικασμένοι. Ξαφνικά οι Δαναΐδες έπαψαν να πασχίζουν να γεμίσουν τα άπατα πιθάρια τους νερό. Ο Σύσυφος έγειρε πάνω στο βράχο του να αναπαυθεί. Ο Τάνταλος σταμάτησε να κυνηγά το νερό που του ξέφευγε. Και ο τροχός του Ιξίωνα έπαψε να γυρίζει. Πλάσματα και πράγματα στον πέτρινο αυτοκόσμο της ερημιάς έμοιαζαν να βουλιάζουν στη μουσική. Ως και ο Άδης με την Περσεφόνη δάκρυσαν. «Ας είναι», είπε ο Άδης. «Μπορείς να πάρεις την Ευρυδίκη μαζί σου επάνω, υπό έναν όρο. Είναι ο νόμος αυτού του βασιλείου. Στο στενό μονοπάτι που οδηγεί στην επιφάνεια, εσύ θα πηγαίνεις πρώτος και η γυναίκα σου θα σε ακολουθεί. Και δεν πρέπει να γυρίσεις ούτε για μία στιγμή να την κοιτάξεις. Όχι μέχρι να αντικρίσεις το φως της μέρας». Πλημμυρισμένος από ευτυχία ο Ορφέας, συμφώνησε. Και τότε πήγαν όλα στραβά. Ο Ορφέας πήρε πάλι το ίδιο μονοπάτι που είχε πάρει για να κατέβει στον κάτω κόσμο. Βάδιζε μπροστά. Λίγα βήματα πιο πίσω βάδιζε η Ευρυδίκη. Εκείνος περπατούσε και δεν κοίταζε πίσω του. Βάδιζαν μέσα στην απόλυτη σιωπή. Ο Ορφέας μπροστά και η Ευρυδίκη να τον ακολουθεί. Σκαρφάλωσαν στο απότομο μονοπάτι που ήταν σπαρμένο βράχια. Πήδηξαν πάνω από τρομερά χάσματα. Τυλιγμένοι σε πυκνές ομίχλες, γαντζώθηκαν από προεξοχές τρομερών γκρεμών. Είχαν σχεδόν φτάσει στο φως. Λίγα βήματα ακόμα και θα αντίκριζαν τις πρώτες ακτίνες του ήλιου. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή που είχε σχεδόν αγγίξει το φως, γύρισε ο Ορφέας και κοίταξε την Ευρυδίκη μες στα μάτια. Αμέσως η Ευρυδίκη, η άτυχη Ευρυδίκη, άρχισε μυστηριωδώς
να έλκεται προς τα πίσω, υποχωρούσε με τα χέρια της τεντωμένα με απελπισία, μήπως και μπορέσει ο Ορφέας να την κρατήσει. Ήταν όμως πολύ αργά. Με έναν λυγμό η Ευρυδίκη ένιωσε αόρατα χέρια να την τραβούν πίσω, ώσπου εξαφανίστηκε. Χάθηκε μέσα στη σκοτεινιά. Ο Ορφέας χύμιξε εξωπίσω της, μέσα στην ατέρμονη νύχτα. Ρίχτηκε στα πόδια του βασιλιά και της βασίλισσας του κάτω κόσμου. Του συκέτεψε μάταια. «Δεν υπάρχει τίποτα να κάνω πια για σένα», του αποκρίθηκε ο Άδης. «Δεν μπορώ πια να σε βοηθήσω». Και ο Ορφέας συνοδευόμενος ανέβηκε ξανά στην επιφάνεια. Τι μπορεί να έβαλε τον Ορφέα σε τέτοιο πειρασμό, ώστε να στραφεί και να κοιτάξει την Ευρυδίκη? Γιατί να κάνει κάτι τέτοιο? Αυτή την ερώτηση δεν έχει μπορέσει να την απαντήσει κανείς. Επιβεβαιώνει όμως ένα πρόβλημα που οι θνητοί καμιά φορά συναντούν. Όταν η επιτυχία μοιάζει να είναι στο τσεπάκι μας, όταν έχουμε πια περάσει τα δύσκολα και μένει μόνο να ξεπεράσουμε ένα μικρό ασήμαντο εμπόδιο, τότε είναι που μπαίνουμε στον πειρασμό να ξεμυαλιστούμε και να χάσουμε ό,τι έχουμε καταφέρει. Έτσι ο Ορφέας αντιπροσωπεύει όλες μας τις χαμένες ευκαιρίες, τους έρωτες, τις φιλίες, όλα όσα αφήσαμε να μας φύγουν μέσα από τα χέρια μας. Όταν επέστρεψε από τον κάτω κόσμο ολομόναχος ο Ορφέας, ο λαμπερός ήρωας, ο ευφυής μουσικός, ο απαράμιλος ποιητής, δεν ήταν παρά μια σκιά του εαυτού του. Συντετριμμένος και απαρηγόρητος, αποφάσισε να αποσυρθεί από τα εγκόσμια και να ζήσει την υπόλοιπη ζωή του σαν ερημίτης. Με την καρδιά του κομμάτια Ορφέας, περνούσε τις νύχτες του κοιτάζοντας τα άστρα, βουβός από την απελπισία, περιμένοντας ένα σημάδι που δεν ήρθε ποτέ. Η απέραντη αυτή θλίψη κατέτρωγε ολόκληρη την ύπαρξή του και οι μελωδίες και τα ποίηματα που συνέθετε ήταν αναπόφευκτα, σπαραξικάρδια και μελαγχολικά. Μία μέρα, ο Ορφέας αρνήθηκε να τραγουδήσει και να χορέψει με τις μενάδες, τις άγριες ακολούθους του Διονύσου που καταλαμβάνονταν από ιερή μανία κατά τη διάρκεια των οργιαστικών τελετουργιών του Θεού. Μη υποφέροντας άλλο τους θρήνους και την αυτοαπομόνωση στην οποία είχε υποβάλει ο Ορφέας τον εαυτό του, οι οργισμένες μενάδες κομμάτιασαν τον ποιητή και στη μεθυσμένη τους φρενίτιδα του έκοψαν το κεφάλι και το πέταξαν στο μεγάλο ποταμό. Και τότε συνέβη κάτι εκπληκτικό. Η κομμένη κεφαλή του ποιητή κύλησε στο ποτάμι τραγουδώντας ακόμα το θλιμμένο τραγούδι της χαμένης του αγάπης. Το ρεύμα το πήγε ως τη θάλασσα και από εκεί στο νησί της Λέσβου. Όταν άκουσαν για το θάνατο του Ορφέα, τα ζώα του δάσους δάκρυσαν. Τα πουλιά λυπημένα έπαψαν το κελάιδημά τους. Οι μεγαλοπρεπείς βελανιδιές και οι φιλίρες έριξαν τα φύλλα τους και άρχισαν το μυρολόι. Τα δάκρυά τους έφεραν πλημμύρα σε ριάκια και ποταμούς. Οι μούσες που είχαν παραμείνει πιστές στον Ορφέα περισυνέλεξαν τα κομμάτια του και τα έθαψαν στους πρόποδες του Ολύμπου. Τη λύρα του ποιητή την παρέδωσαν στο Δία. Ο βασιλιάς των θεών την πήρε και την τοποθέτησε στη μέση του έναστρου ουρανού για να τιμήσει τη μνήμη του άτυχου ερωτευμένου. Η λύρα του θα συμβόλιζε έτσι για πάντα την αρμονία του σύμπαντος. Από το μαγικό μουσικό όργανο του Ορφέα, που φωτίζεται ακόμα από το πνεύμα και από την ψυχή του, γεννήθηκε ένας αστερισμός. Είναι ο αστερισμός της λύρας, που τον βλέπουμε τα βράδια να λάμπει μέσα στο απέραντο σκοτάδι των ουρανών.